Μαρίτα μιλά για δικαίωση της Ελένης. Κραυγές ανακούφισης και δικαίωσης, αλλά και βαθύ πόνου. Έχει μόλις ακούσει από τα χείλη της Προέδρου του Δικαστηρίου την ομόφωνη καταδίκη των κατηγορουμένων για τον ομαδικό βιασμό και τη φρικτή δολοφονία του παιδιού της. Υποβασταζόμενη, βγαίνει από το δικαστήριο και οδηγείται στο ιατρείο του εφετείου. Έξω από το εφετείο, απλοί πολίτες αλλά και μέλη γυναικείων οργανώσεων υποδέχονται την απόφαση με ενθουσιασμό και συνθήματα. Συγκλονιστική δίκη μέχρι την τελευταία στιγμή. Το αποτέλεσμα δικαίωσε όλες τις απόψεις που διατυπώσαμε και σε νομικό επίπεδο και σε ουσιαστικό επίπεδο. Λίγο νωρίτερα, μέσα στο δικαστήριο, η Κυριακή Τοπαλούδη ξέσπασε κατά του 23χρονου Ροδίτη κατηγορούμενου όταν άκουσε το συνήγορό του να ζητά το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας. «Δεν γυρνάει πίσω το παιδί μου. Ποιο ελαφρυντικό? Το κοπρόσκυλο βίασε και σκότωσε το παιδί μου». Φωτογραφίες της βαριά χτυπημένης κόρης του έδειξε στο δικαστήριο ο πατέρας της Ελένης Τοπαλούδη, αντιδρώντας το αίτημα των συνηγόρων για ελαφρυντικά στους κατηγορούμενους. Ποια καλή συμπεριφορά? Αυτή είναι η καλή συμπεριφορά? Έντονα χειροκροτήματα από το ακροατήριο όταν η εισαγγελέα ζήτησε να μην αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό. Αλήθειες δεν άκουσα. Ηθική διαστροφή του χαρακτήρα που έχουν επιδείξει, αλλά για τα στοιχεία της δικογραφίας βόουν. Δεν είπαν την αλήθεια, ήταν από την αρχή συνεννοημένοι μέχρι το τέλος, εμπέζοντας το δικαστήριο και προσβάλλοντας τη μνήμη της Ελένης. Η συγγνώμη που ακούστηκε δεν είναι ειλικρινής. Απλοί πολίτες αλλά και μέλη γυναικείων οργανώσεων περιμένουν από νωρίς το πρωί έως και αυτή την ώρα, αργά το μεσημέρι, έξω από το εφετείο, περιμένοντας να ακούσουν τις ποινές των δύο κατηγορουμένων. Το δικαστήριο απέρριψε την αναγνώριση ελαφρυντικών στους κατηγορούμενους και τους επέβαλε την ανωτάτη των ποινών. Ισόβια κάθριξη για τη δολοφονία της Ελένης Τοπαλούδη και 15 χρόνια για τον ομαδικό της βιασμό. Να δούμε τώρα το χρονικό της πολύκρωτης υπόθεσης στο Παλούδι, που εδώ και 1,5 χρόνο έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Ήταν απόγευμα της 28ης Νοεμβρίου του 2018, όταν ένα ζευγάρι στη Ρόδο είδε να επιπλέει στην παραλία της Φώκιας το άψυχο σώμα μιας νεαρής κοπέλας. Τα βαρύτατα τραύματα που έφερε δεν άφηναν καμία αμφιβολία πως πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.